Πάντως, επειδή ο κ. Μάλλας λέει να μην βιαζόμαστε, θα μου επιτρέψετε να πω ορισμένα δεδομένα ως προς αυτό. Γιατί είναι ομολογημένη η συνομιλία. Υπάρχει ένα ψεύδος. Δηλαδή, η συνομιλία. Η συνομιλία Καμένου Ισοβίτη έχει ομολογηθεί. Δεν είναι αμφισβητούμενη. Δεν έχει αμφισβητηθεί ούτε από την πλευρά. Αυτό λέω. Είναι κάτι το οποίο το είπε ο κ. Κοντονής. Είναι κάτι το οποίο το είπε εμέσως στην πρώτη του απάντηση ο κ. Καμένος. Υπάρχει μια απόπειρα απλώς υποβαθμίσεως. Δηλαδή, τι, συνομίλησε με τον Ισοβίτη ο κ. Υπουργός, αλλά γιατί συνομίλησε για να τον παρακινήσει να πάει στην εισαγγελία και στην δικαιοσύνη για να πει αυτά που ξέρει. Ο κ. Κοντονής, βέβαια, είπε ότι εγώ ενημέρωσα τον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτή η συνομιλία, κύριε Παπαδάκη, πόσο κρατάει. Σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, σου λέει ότι κάτι έχει να καταγγείλει, και του λες εσύ, πήγαινε στον εισαγγελέα. Πόσο κρατάει, 15 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό. Άπαξ. Έλα που δημοσιεύτηκαν 12 κλήσεις διαρκείας 20 λεπτών. Μήπως ήταν κατηλημένο το τηλέφωνο. Ελάτε που δημοσιεύτηκαν κλήσεις του Υπουργού προς τον Ισοβίτη και όχι τον Ισοβίτη προς τον Υπουργό. Ελάτε που δημοσιεύτηκε SMS του Ισοβίτη προς τον Υπουργό που του λέει τι γίνεται, αργεί να έρθει, θα έρθει. Και μετά από λίγο εμφανίζεται στις φυλακές της εισαγγελέας. Κύριε Μάρδα, τι να περιμένουμε για να βγάλουμε συμπεράσματα. Τι να περιμένουμε. Εσείς έχετε κάνει υπουργό. Αν περιμένετε σας να απαντήσω, σας παίρνει ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, και σας λέει ότι θα σας μιλήσει ως κρατούμενος, καταδικασμένος για εμπορία ναρκωτικών, γιατί κάτι θέλει να πει για την υπόθεσή του. Ή για την υπόθεση. Τι θα του πείτε, κύριε Μάρδα, εσείς. Να σου πω ότι θα του λέγα εγώ ως υπουργός. Πήγαινε στον εισαγγελέα. Μα ανησυχεί ότι θα τον σκοτώσουν. Πήγαινε στον εισαγγελέα των φυλακών για να σε προστατεύσει. Εγώ τι να σου κάνω. Θα του έλεγε οποιοδήποτε υπουργός. Μάλιστα. Θα δούμε βέβαια τα επιχειρήματα και του κυρίου Καμένου το. Με συγχωρείτε. Αντιλαμβανόμαστε όμως. Διότι εγώ θέλω να πω τη συνέχεια. Διότι όταν μιλάς με τον Ισοβίτη, γιατί του μιλάς, γιατί τον θεωρείς αξιόπιστο για να αποκαλυφθεί η εμπλοκή επιχειρηματία και του Μαρινάκη στην υπόθεση των ναρκωτικών. Γι' αυτό του μιλάς. Μάλιστα. Είναι αξιόπιστος λοιπόν, γιατί αυτός ο Ισοβίτης έχει εξεταστεί, πήγε την υπόθεση προανακριτικά, έχει εξεταστεί ανακριτικά, έχει πάει στο δικαστήριο, τον έχουν ρωτήσει στο δικαστήριο. Μάλιστα. Προσέξτε. Ας αφήσουμε προσέξτε, τη συζήτηση όμως. Είναι, όταν λοιπόν τώρα βγαίνει ο Ισοβίτης και λέει, είναι σκευωρία ο Καμένος μαζί με τον Χριστοφορίδη με βάλανε να πω για το Μαρινάκι. Τώρα είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος. Για να καταλάβετε τώρα τι θέμα δημιουργείται. Διότι έτσι όπως εμφανίζονται τα συγκεκριμένα δεδομένα, δεν είναι απλώς θεσμικό ατόπιμα, δεν έπρεπε να μιλήσει και μίλησε. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν καταγγελίες πια για σκευωρία εναντίον επιχειρηματία. Μάλιστα. Και, βέβαια, και ένα τελευταίο. Βέβαια, όλα αυτά τα ωραία βέβαια, πότε, κυβέρνηση... πότε γνωστοποιήθηκαν, κύριε Παπαδάκη. Πότε, μία ημέρα πριν τον διαγωνισμό για το δόλο. Πάντως το ζήτημα των δημοσκοπήσεων είναι πολύ εύκολη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όταν έχεις μια, ας το πω, μια δημοσκόπηση που το μικρότερο που σου δίνει διαφορά είναι 9,1 και η μεγαλύτερη είναι 16, δεν χρειάζεται να βγάλεις μεγάλα non-papers. Μετά θέλεις για να εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό, Μαξίμου, 17 σελίδες με τις οποίες τώρα αρχίσεις να λες ναι, αλλά αυτό είναι έτσι και, και τους απαντάτε εσείς. Ήτανε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 8 μηνών, μέσω ΑΣΕΠ. Και έχει μέσω ΑΣΕΠ. Για 8 μήνες. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα και από δικά μας παιδιά. Χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Γιατί ήταν ορισμένου χρόνου. Εάν δεν, είχε περάσει το διάστημα των 3 μηνών. Έτσι. Μάλιστα. Και το σύστημα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, αυτό το συγκεκριμένο δουλεύει μια χαρά. Γιατί δουλεύει μια χαρά, διότι πρώτον, κάλυπτε πράγματι εποχικές ανάγκες. Που οι ευθύνες τουριστική... για την κατάσταση είναι της κυβέρνησης. Να το πούμε τώρα αυτό. Γιατί βεβαίως, μου λέτε τώρα τι έγινε, σας πότε είπα. Και τα λοιπά. Όχι, δεν ακούσα αυτό που έγινε μου. Είναι ότι η κυβέρνηση, παραβλέποντας πλήρως αναλυτικές τοποθετήσεις που αφορούσαν στην συνταγματικότητα των δύο παρατάσεων που έδωσε με νόμο σε αυτές τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έκλεισε το μάτι για μικροπολιτική, για ρουσφέτια, για εκλογική πελατεία, παραβιάζοντας ευθέως το Σύνταγμα. Και τι φτιάχνει τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι να έχουν άκυρες συμβάσεις εργασίας.
Αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν πληρωθεί, να διατρέχουν κίνδυνο να τους ζητάνε πίσω τα δεδουλευμένα. Αν δεν έχουν πληρωθεί, να μην μπορούν να πληρωθούν. Οι δήμαρχοι που τα έχουν πληρώσει να είναι εκτεθειμένοι σε καταλογισμό, να μην έχουν αυτή τη στιγμή κανένα εργασιακό καθεστώς. Γιατί δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε. Αυτό τον εφιάλτη, ποιος τον δημιούργησε? Η κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί δεν, οι δήμαρχοι δεν είπαν στους υπεύθυνους του προβλήματος που είναι η κυβέρνηση: κύριοι, αυτό που μας ζητάτε να κάνουμε. 10 φορές τους το είπανε και βγήκε ο κύριος Κουρλέτης και τους είπε: θα σας κάνω ποινική δίωξη αν δεν κάνετε διαπιστωτική πράξη προσλήψεως. Γιατί διαπράτετε παράβαση καθήκοντος που δεν συμμορφώνεστε στον νόμο μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παραβίαση του συντάγματος, θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλες οι κυβερνήσεις. Πάλι ιδιαίτερα, όχι, δεν συμψηφισμό. Πάλι συμψηφισμό. Αντικειμενικές αξίες. Μα για όνομα του Θεού, δηλαδή, γιατί αισθάνεται την ανάγκη τώρα να το πείτε αυτό? Όχι. Δεν θέλω εφαρμογή του συντάγματος αλλά κάρτε. Μα δεν υπάρχει θέμα εφαρμογή του συντάγματος αλλά κάρτε. Αντικειμενικές λοιπόν αξίες για τον έμφυα που θα πληρώσω. Τώρα, φύγαμε δηλαδή από του συμβασιούχου το συγκεκριμένο πρόβλημα και τα απορρίμματα να θέλω, μου πείτε για τις αντικειμενικές. Εγώ θέλω. Όχι, αντισυνταγματικότητα. Όλοι να νομοθετείτε όποιος είναι στην εξουσία με βάση το σύνταγμα της χώρας. Μου επιτρέπετε. Και ό,τι είναι αντισυνταγματικό. Εδώ δεν βλέπετε οι νομικές υπηρεσίες της Βουλής, το ελεκτικό συνέδριο. Γνωμοδοτούν το Συμβούλιο Επικρατείας. Κύριε Παπαδάκη, το μάτι στους 10.000 ανθρώπους ότι θα τους κάνει μόνιμους. Η κυβέρνηση. Ερώτηση. Υπάρχει τώρα ακόμα και για τους 2.500 αυτές οι δυνατότητες. Για αυτούς που λέει τώρα. Η δυνατότητα υπάρχει, αφού είναι άλλος ο διαγωνισμός. Είναι άλλος. Αφού έχει άλλα κριτήρια. Έτσι. Εγώ θα σας πω κάτι ακόμα για τη μοριοδότηση. Πώς θα αποκλείσεις κάποιον ο οποίος έχει εργαστεί σε υπηρεσίες καθαριότητας στον ιδιωτικό τομέα? Δεν θα του δώσεις αυτού μόρια? Γιατί όποιος εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας στο Δήμο, αυτός έχει τη ειδική τεχνογνωσία έναντι του αλλού που έχει εργαστεί σε υπηρεσίες καθαριότητας. Πώς θα τον αποκλείσεις? Γιατί λοιπόν ξανά λένε ψέματα? Επόμενο, σε αυτούς πότε θα γίνει αυτός ο διαγωνισμός? Μέσω ΑΣΕΠ, κανονικά, με αυτό το σχέδιο το οποίο υπάρχει, σε 9 με 12 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί. Ακριβώς. Τι λέει? Ότι θα τους τις παρατείνει. Πώς θα τις παρατείνει? Από τη στιγμή που αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό. Μόνο δύο κουβέντες. Θέλω να πω στον κύριο Μάρδα ότι το θέμα ποτέ δεν εντοπίστηκε στο ποια χρονική στιγμή προσελήφθησαν οι άνθρωποι αυτοί. Για αυτούς που μιλάμε τώρα. Για τους συγκεκριμένους. Οι συγκεκριμένοι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν προσληφθεί με διαδικασία ΑΣΕΠ. Δεν τίθεται θέμα ρουσφετολογικής προσλήψεώς τους. Το ρουσφετολογικό, κύριε Μάρδα, είναι το κλείσιμο του ματιού από την κυβέρνηση για τη μονιμοποίησή τους. Αυτό είναι το ρουσφετολογικό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει με διαδικασία ΑΣΕΠ, όχι τη βαριά διαδικασία που είναι η μόνιμη πρόσληψη, με τη μοριοδότηση. Αλλά το πρόβλημα επίσης, το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, είναι ότι εγώ απορώ, ενώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπροστά μας. Ενώ είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα αυτό, έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει, ένα νομικό κουβάρι, το οποίο το να το ξεμπλέξεις είναι εξαιρετικά δύσκολο, και έχει γίνει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης, ανοίξαμε τώρα. Να συζητάμε για τις αντικειμενικές. Να συζητάμε για τον Παυλόπουλο. Όχι, όχι, όχι. Να συζητάμε για ό,τι έχει γίνει 20 χρόνια πριν. Γι' αυτό να συζητήσουμε. Εδώ όμως έχουμε μπροστά μας ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Και για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ δεν καταλαβαίνω το κυβερνητικό επιχείρημα ποιο είναι. Ότι ξέρετε, επειδή είχε κριθεί και ένας αντισυνταγματικός νόμος πριν από 7 χρόνια, άρα εμείς δεν πειράζει που το έχουμε κάνει αυτό. Όχι, όχι, αυτό είναι το επιχείρημα. Εγώ δεν λέω αυτό. Αυτό είναι το επιχείρημα. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι σε ένα μήνα, σα υπενθυμίζω, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ, 14 Ιουλίου τελειώσαμε, θα μας έρθει η πρώτη δόση του έμφυα. Με αντισυνταγματικές, αντικειμενικές. Ποιος έχει θέσει κόλλημα στο να προσδιοριστούν οι καινούργιες αντικειμενικές? Ποιος έχει βάλει κόλλημα? Δεν ξέρω. Πάντως όχι εγώ. Πάντως όχι η Νέα Δημοκρατία. Και πάντως 2,5 χρόνια του Υπουργείου Οικονομικών. Μα εγώ δεν το λέω για την Νέα Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν δεν έγινε ο υπολογισμός αυτός? Επειδή μου λέτε τώρα για τις αντικειμενικές. Ας γίνει. Και γιατί του απαντάτε εσείς και τον αφήνετε τον κύριο Μάρδα, ο οποίος ήταν και στο οικονομικό επιτελείο? Αυτό δεν μπορεί να το πει, γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί από πίσω από το ζήτημα του νέου υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών θα προκύψουν δημοσιονομικές διαφορές προφανώς, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν. Κύριε Παπαδάκη, και αυτή είναι η πραγματικότητα.